η Εστονία έγινε η πρώτη πρώην Σοβιετική Δημοκρατία που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφυλόφιλων, ανοίγοντας αιτήσεις σε ομόφυλα ζευγάρια με το νέο έτος. Η επεξεργασία των αιτήσεων αναμένεται να διαρκέσει από 1 έως 6 μήνες και οι πρώτες εγκρίσεις αναμένονται έως τις 2 Φεβρουαρίου. Τον Ιούνιο το Κοινοβούλιο της Εστονίας ψήφισε τη νομιμοποίηση των γάμων ομοφυλόφιλων ως τροποποίηση του οικογενειακού νόμου. Το μέτρο πέρασε με 55-34 ψήφων, μια νίκη που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υποστηρίζει ότι έχει να κάνει με τις προσπάθειες της Πρωθυπουργού Κάγια Κάλλας. Η Εστονία έχει αναγνωρίσει νομικά τη Συμβάση Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια από το 2013, αν και οι αστικές ενώσεις δεν έχουν τα δικαιώματα υιοθεσίας και γονικής αναγνώρισης που απολαμβάνουν οι παντρεμένοι σύντροφοι. Σύμφωνα με το νέο νόμο, τα παντρεμένα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν νόμιμα να υιοθετούν παιδιά και να απολαμβάνουν κρατικά επιδόματα και άλλα προνόμια. Ενώ η γειτονική Λετωνία επέλεξε πέρυσι τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρόεδρό της, ο γάμος ομοφυλόφιλων εκεί παραμένει παράνομος. Και η Λιθουανία απαγορεύει επίσης τους γάμους ομοφύλων.